Αστυνομικός τι γυρεύει να απειλεί αστυνομικούς ή να περιφέρεται μέσα στην θέση. Να το παραγγείλετε, κύριε. Εσείς ο αστυνομικός διευθύντης επιτρέπεις οποιοδήποτε πολίτη να περιφέρεται και να απειλεί αστυνομικούς. Να το παραγγείλετε, κύριε. Εγώ να τον καταγγείλω εσύ. Εγώ σας λέω, και σε ρωτώ το άλλο, μπορεί να μου πείτε ο έμνηστος του Αγγέλου Κόκκινος τι γυρεύει να απειλεί αστυνομικούς ή να περιφέρεται μέσα στην κύριε. Να το καταγγείλετε, κύριε. Εγώ δεν τις έχω τώρα κοντά. Να σας δείξω εμείς που έστειλε εγώ στο αρχείο να κλείσω για τα κύρια. Κλείσα την υπόθεση του πιστολή Ζωράς. Σε προκαλώ να μου δώσεις την έκθεση που έστειλε στο Γενικό Εισαγγελέα. Να την πάρετε από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Να την πάρω από το φάκελο του Γενικού Εισαγγελέα. Εγώ σας προκαλώ από τους συνάδελφους σας να τη δημοσιεύσετε. Αυτό θα κάνω. Ναι. Αυτά μας λένε υπεύθυνα οι ίδιοι άνθρωποι και που τους παροτρύνουν εσύ. Τη σταγωγιά τη νύχτα χωρίς καθήκον. Αστυνομική που δεν είναι εύκολη. Ερεύνησε ο υπουργός σου, σου έδωσε εντολές. Και τι έκαμες. Ένας ιδιώτης εδώ και 4 χρόνια περιφέρεται μέσα στην αστυνομία και απειλεί όποιους είναι να προϊβάσει. Κατά την άποψή σας. Κατά την άποψή μου, εδώ το ξέρει τον Παρδάλον Κατσίκη. Πάει φάκελο στο Γενικό Εισαγγελέα χωρίς εισηγήσει του αστυνομικού διευθυντή. Έφερες μια ποινική υπόθεση. Αυτός είναι ο φάκελος. Έχει μετατραπεί δυστυχώς από συγκεκριμένες καταγγελίες που έχουμε η αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού σε προεκλογικών επιτελείων του κυρίου Βασιλείου. Ακόμα είμαστε εδώ για να δώσουμε το μήνυμα αλλά και κουράγιο σε όσους αξιωματικούς και αστυνομικούς υφίστανται απαράδεκτες πιέσεις και να προειδοποιήσουμε πως η Βουλή δεν θα δέσει τα χέρια της μπροστά σε τα όσα παράνομα συμβαίνουν από όποιον νομίζει πως μπορεί να καταχράται της εξουσίας που το κράτος του ενεπιστεύθη. Οι βουλευτές των δύο κομμάτων, Δίκο και Δύση, είχαν την ευκαιρία σήμερα να δουν και να συζητήσουν με τον αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού καταγγελίες, πάρα πολλές καταγγελίες, οι οποίες ήρθαν στην αντίληψη των εκλογικών επιτελείων των δύο κομμάτων και στο επιτελείο του υποψήφιου Προέδρου κ. Γλαύκου Κλειρίδη για πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού με παρεμβάσεις τόσο του αστυνομικού διευθυντή όσο και άλλων αξιωματικών ή ακόμα και αντρών της αστυνομίας. Αυτά όλα τα συζητήσαμε με τον αστυνομικό διευθυντή, ζητήσαμε από τον αστυνομικό διευθυντή να σταματήσουν αυτές οι ενέργειες και παράλληλα του ζητήσαμε να ερευνήσει τις καταγγελίες οι οποίες οπωσδήποτε δεν θα παραμείνουν μέχρι εδώ, θα συζητηθούν τόσο στην Επιτροπή Εσωτερικών όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει από τις εκλογές της προσεχούς Κυριακής. Εγώ προσωπικά σαν αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού δέχομαι και περιμένω την έρευνα και το πόρισμα που θα εκδοθεί μετά από τη Βουλή. Το άλλο που θέλω να σας πω, ακούσετε κι εσείς τις πολλές κατηγορίες και συκοφαντίες αν θέλετε, τις οποίες αντέκρουσα εδώ στο γραφείο, ότι δήθεν κλείωμεν υποθέσεις, ότι όπως έχετε ακούσει αναφέρθησαν σε συγκεκριμένη υπόθεση ότι έχει κλείσει και έχετε δει ήδη ότι, έχετε δει και ακούσει ότι η υπόθεση είναι στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.